σήμερα το πρωί στα site της Eurobank και είναι ένα ενδεικτικό αυτό, αναρτήθηκε μια νέα επένδυση εδώ στο νομό, 62 εκατομμύρια ευρώ, είναι για τα νερά, σε πετάσεις. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 50% θα είναι από το Ταμείο, δωρεάν δηλαδή, το 30% θα είναι δάνειο και το 20% υποτίθεται ήδη ακεφάλεια, 62 εκατομμύρια ευρώ. 62 εκατομμύρια ευρώ σε έναν καπιταλιστή. Και χιλιάδες οικοδόμηνες στον δρόμο για δίκαια αιτήματα και η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορώ νομοθετικά να λύσω το ζήτημα. Τι δεν μπορούν ακριβώς να λύσουν? Δεν μπορούν να λύσουν με απόφαση να γενικευτεί η σύμβαση πανελλαδικά. Τι σημαίνει γενικευτή σύμβαση, συνάδελφοι? Σημαίνει ότι θα είναι ενιαία τα μεροκάματα πανελλαδικά. Σημαίνει ότι θα αυξηθεί το ένσημο. Σημαίνει ότι θα αυξηθεί αυτόματα το δρόσημο. Σημαίνει ότι θα αυξηθεί η σύνταξη. Σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα επιδόματα που στην ουσία η ακρίβεια δεν μπορεί να χτυπηθεί και δεν μπορεί να πολεμηθεί αλλιώς. Αλλιώς την αντιμετωπίζεις την ακρίβεια με 35 ευρώ μεροκάματο, αλλιώς την αντιμετωπίζεις την ακρίβεια με 70 ευρώ μεροκάματο. Είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο με τον Γεωργιάδη, τον υπουργό, πρώην Υπουργό Εργασίας, ο οποίος είχε βγει για δημόσια και είχε πει ότι μέσα στο Γενάρη θα λύσω το ζήτημα της μείωσης των ορίων συνταξιοδότησης, δηλαδή οι συνάδελφοι υποδόμοι που είναι ασφαλισμένοι μετά το 1993 και με τον νέο νόμο παίρνουν σύνταξη στα 62, να παίρνουν στα 60 και αυτοί, και να υπογραφεί η γενίκευση σύμβασης. Για τα υπεραγνώστων είχε πει ότι θα το δούμε, είναι δίκαιο το αίτημα κτλ. Και ξέρω εγώ τι. Βεβαίως η νέα υπουργός τώρα λέει θα το ξαναδούμε, θα τα δούμε λίγο από την αρχή γιατί δεν ξέρω το θέμα κτλ. Είναι αυτή η υπουργός, η οποία είχε πει πριν από κανένα μήνα όταν ήταν υπουργός παιδείας ότι δεν χάλασε και ο κόσμος τα παιδιά εκεί που δεν μπορούν να μετακινηθούν να προχωράνε και 3-4 χιλιόμετρα την μέρα να πάνε στο σχολείο, καλό θα κάνει στην υγεία τους. Είναι η συγκεκριμένη υπουργός η οποία έχει έρθει από το Κέμπριτζ και έτσι έχουν αναθέσει να λύσει τα προβλήματα των οικοδόμων. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι καμία τύχη δεν έχουμε, εάν πάμε με τη λογική ότι εδώ παιδιά εντάξει θα τα βρούμε κτλ. Και αν δεν πάμε με τη λογική που ξέρουμε, που χρόνια έχουμε μάθει, δηλαδή τη λογική του αγώνα, τη λογική του συσχετισμού δύναμης. 165 εκατομμύρια ευρώ είναι τα λεφτά των οικοδόμων στον ΕΦΚΑ, τα οποία τα πήραν και τα φάγαν. Καλά έκαναν και τα φάγαν, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά τα εκατομμύρια τα ένσημα να δοθούν στους οικοδόμους, δηλαδή να δοθούν ονομαστικά. Εμείς δεν ζητάμε λεφτά, ζητάμε τα ένσημα για να μπορέσουν και οι συνάδελφοί μας να θεμελιώσουν όσοι δεν μπορούν και αναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τα 65 και τα 70 δικαίωμα σύνταξης. Είναι τραγικό το γεγονός ότι φέτος σκοτωθήκαν 23 άτομα στις οικοδομές, στα γιαπιά και δεν μιλάει κανένας. Και άμα σκοτωθεί κανένας, ένας δεν ξέρω κι εγώ πού, γίνεται ολόκληρη επανάσταση εδώ και βγαίνουν νόμοι και δεν ξέρω εγώ τι. Συνολικά εργαζόμενοι φέτος είναι 179 που έχουν χάσει τη ζωή τους. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Γιατί όταν ο οικοδόμος είναι 67 χρονών, όπως ο συνάδελφος στο Ρέθυμνο, ο οποίος δεν άντεξε, δούλευε 40 βαθμούς θερμοκρασία ο άνθρωπος και πέθανε, δεν πέθανε και δεν δούλευε από καλό του. Δεν δούλευε γιατί δεν είχε, δεν δούλευε από χόμπι. Δούλευε γιατί είτε δεν είχε θεμελιώσει σύνταξη, είτε η σύνταξη του ήταν 600 και 650 ευρώ και δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα, συνάδελφοι, θα λυθούν. Θα λυθούν και θα λυθούν τώρα. Αυτή τη στιγμή πανελλαδικά δίνουμε τη μάχη. Στην Αθήνα τα μεγάλα εργοτάξια έχουν νεκρώσει. Θέλει δεν θέλει σήμερα ο Υπουργός Εργασίας θα δεχτεί την Ομοσπονδία Οικοδόμων και το Συνδικάτο της Αθήνας. Θέλουν δεν θέλουν ορισμένα ζητήματα θα τα επιβάλλουμε.